Φιλοξενούμε σήμερα στο σχολείο μας τους Ελληνομνήμονες και τον κύριο Σπύρο Κατσίρα, τον οποίο και ευχαριστούμε, μια έκθεση με αντικείμενα, διάφορα σπουδαία πράγματα από το 40. Είναι πολύ πιο εύκολο να περάσει τα παιδιά μηνύματα και να τους μείνει κάτι όταν βλέπουν την εικόνα και όταν ακούν κάποιους ανθρώπους που με πάθος έχουν κάνει αυτές τις συλλογές, είναι περήφανοι γι' αυτό. Πραγματικά ευχαριστούμε τον κύριο Κατσίρα και είναι σημαντικό αυτό που πήραν σήμερα τα παιδιά από τον παιδικό σταθμό μέχρι και το γυμνάσιο Λύκειο χωρισμένα σε ομάδες. Έτσι θα τους μείνει ο πόλεμος 40, έτσι θα ξέρουν πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό, έτσι θα καταλάβουν ότι κάποιοι προπαπούδες τους είχαν πολεμήσει και μπορούμε εμείς σήμερα να χαιρόμαστε όλα αυτά που χαιρόμαστε. Στην κουζίνα ήθελα να κάνει δουλειά ή στο χωράφι να μαζέψει το μαγείο, να μαζέψει το κρεμάδι. Γιατί ήταν τα παπούτσια. Γιάλισαν τα παπούτσια και εδώ είχαν το υγρό που έβαζαν για να γιάλισουν τα παπούτσια. Το 1940 είναι πολύ παλιά, γι' αυτό μας έχει βάλει. Έχουν για τον πόλεμο. Γράφουν για τον πόλεμο εδώ. Θα σας λέω εγώ, περιμένετε. Καλημέρα από τα εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ήρθαμε λόγω των ημερών να δείξουμε στα παιδιά πώς ζούσαν οι Έλληνες και τις κακοχίες που είχαν περάσει. Το από κάτω, παιδιά, είναι από Ιταλία. Ξεκινάμε από εφημερίδες που είχαν σχέση με τον πόλεμο, που γράφαν τα νέα για τον πόλεμο. Μετά έχουμε λίγα πολεμικά. Είμαστε ενάντια του πολέμου, δεν δείχνουμε κάτι για τον πόλεμο. Εδώ έχουμε του Ερυθρού Σταυρού ένα βιβλίο που γράφε τα Σίτια και εδώ έχουμε τη σημαία του Ρούπελ σε φωτογραφία. Την έχω δώσει παραγγελία να φτιαχτεί, δεν το έχουμε ακόμη. Και αυτές είναι τα σχόλια που γράψανε για το Ρούπελ, που γράψανε από άλλα κράτη και διάφοροι επώνυμοι. Ο Τσόρτσι βλέπουμε. Ναι. Ωραία. Εδώ. Εδώ είναι των SS κάποια πράγματα των Γερμανών, γερμανικά. Από μινάρια της κατοχής. Από μινάρια της κατοχής. Χλένε, ρούχα. Εδώ είναι ρούχα του ελληνικού στρατού, των πλούσιων, γιατί συνήθως δεν είχαν ούτε παπούτσια να φορέσουν. Εδώ έχουμε μια γραφομηχανή με ένα πλήκτρο κεράλικα χρήματα, βλέπετε 5 εκατομμύρια. Ένα νόμισμα, 5 εκατομμύρια. Δεν είχε αξία καμία. Ένα φακό με ασετιλίνη. Η πρώτη φακή που φτιαχτήκανε είναι μέσα σε τυλίνη. Γραφομηχανή, μετά από την γραφομηχανή με ένα πλήκτρο ήταν αυτές οι γραφομηχανές. Ένα ραδιόφωνο, από εκεί περνάς. Του λούστρου το παπούτσι, η ταμιακή μηχανή. Θα τις έχετε δει και σε διάφορες ταινίες. Άρα ο ζόλ της εποχής. Το πρώτο πετρογκάζ με ασετιλίνη και ένα σπάνιο σαπούνι από την Καλαμάτα του Λιναρδάκη. Που τώρα είναι εκεί στο Λιναρδάκη, το εργοστάσιο είναι το κέντρο χορού. Το Μέγαρο Χορού. Και εδώ έχουμε εφημερίδες πιο πολιτιστικό, πιο είναι εφημερίδα της Ελλάδος. Είναι εφημερίδες όχι για τον πόλεμο, είναι πιο πολιτιστικό, έχει πιο πολιτιστικό περιεχόμενο. Και περιοδικά. Και περιοδικά της εποχής αυτής, ναι. Σπύρο, πώς φαίνονται στα παιδιά αυτά τα αντικείμενα τα οποία τα βλέπουν για πρώτη φορά στη ζωή τους, τι ρωτάνε? Πιο πολύ μας ρωτάνε τα κοριτσάκια, είναι πιο πολύ ενδιαφέρον δείχνουν τα κορίτσια και εντυπωσιάζονται πάρα πολύ. Κάποια πράγματα για να το εξηγήσεις, αυτό που το διαφέρει, βλέπεις ότι σε ρωτάει πολλές ερωτήσεις. Δηλαδή είναι από το 1 σαν να μετράει μέχρι το 10. Σου λέει, του λες εσύ το πρώτο και σου λέει, μα πώς δούλευε, τι είναι η ασιτιλίνη, τι είναι, πώς ανάβει η φωτιά, με τι την ανάβανε η φωτιά. Έχει πολλές απορίες. Ενώ αν δεν το ενδιέφερε, θα τελείωνε εκεί που του λέγει στην πρώτη. Που το λέγει στην πρώτη πληροφορία. Σου λέει πώς έγινε έχρωμη η εφημερίδα, πώς ήταν έχρωμη. Ναι. Και πρέπει να το εξηγήσει ότι κάποιες εφημερίδες από αυτές φτιαχνόντουσαν στο εξωτερικό και στέλνανε. Τι πρόγραμμα έχεις αυτό το μήνα?
αύριο φεύγουμε για την αρχαία Κόρινθο. Σαν αύριο παραδόθηκε το κάστρο από τους Οθωμανούς, το παραδώσαν στον Κολοκοτρώνη. Και το παραδώσαν στον Κολοκοτρώνη με συμφωνία αυτή, γιατί τον εμπιστευόντουσαν σαν άνθρωπο και στο λόγο του, ότι αφού θα τους αφήσει να φύγουν, δεν θα σκοτώσει κανέναν. Ήταν έμπιστος, οπότε το παραδώσαν σαν αύριο στον Κολοκοτρώνη. Και έχουμε και μια μικρή ταινία που θα τραβήξουμε εκεί για το 1821. Αυτή τη συλλογή, τη δική σου, την προσωπική, που συνεχώς την αναβαθμίζεις και την εμπλουτίζεις, πού θα ήθελες μακροπρόθεσμα να τη δεις, μόνιμα στημένη, να τη βλέπει όλος ο κόσμος? Εκεί αξίζει, σε κάποιο, να το πω, εδώ δεν πρόκειται να μου δώσει χώρο κάποιος, μακάρι να μου δίνει χώρο κάποιος, θα ήταν δωρεάν επισκέψιμη, τα πράγματα είναι πάρα πολλά. Δηλαδή να καταλάβεις, φίλε, και... τα πράγματα είναι τόσα κι άλλα, τόσα κι άλλα, τόσα. Πώς του 1821. Ό,τι έχει σχέση με το 1821, ακόμη τη συλλογή μου ολόκληρη δεν την έχω δείξει ποτέ. Φαντάσου πόσα πράγματα έχουμε ακόμη. Απλά θέλουν κάποιο αξιόλογο χώρο. Και είναι κρίμα να μην υπάρχει αξιόλογος χώρος. Με έχουν καλέσει από πολύ μεγάλα σαλόνια και εδώ στην Ελλάδα. Δεν θέλω να πάω κάπου σε άλλη πόλη όμως. Και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Και πολύ σύντομα, μάλλον, η έκθεση θα βγει και στο εξωτερικό.